η αδελφή Βαρθολομαία, τακτική, μου έδωσε ολόκληρο φάκελο με πολλές ερωτήσεις που τις έχει όμορφα καταγεγραμμένες και δεν ξέρω αν πρέπει να ασχοληθώ γραπτός ή να σας τις αναλύσω. Ή όπως ήταν καυτό το popcorn της πρεσβυτέρας μας που για δεκαετίες τώρα μας ταΐζει με κάθε τρόπο, να είναι φρέσκες οι ερωτήσεις αυτή τη στιγμή και όχι από τα καταγεγραμμένα μιας των διδακτορισσών των μονών. Τι προτιμάτε, να ανοίξω τα σδέλτους ή να τις διαβάσω και να απαντήσετε εσείς ή να ρωτήσω με φρέσκες ερωτήσεις? Φρέσκες. Ποιος είπε φρέσκες? Εσείς θα κάνετε την πρώτη. Γιατί ο Χριστάκης δεν έχει καρέκλα? Επειδή η μαμά μου. Είναι καλά να πάρω. Το στήριγμά μου. Και το δικό μου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Δυνατά. Να φέρουμε το μικρόφωνο. Α, μπορεί να δυνατά μιλάω. Μπράβο. Ναι. Το είπα για να μην μιλάνε οι άλλοι. Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, Γέροντα, πώς πρέπει να φέρετε μία μάνα, μία γιαγιά σε μικρά παιδιά όταν αυτά δεν υπακούν. Με αυστηρό τρόπο να τους δώσουν και καμία ή πιο πολύ να μιλάνε. Επειδή πολλές φορές, επειδή είμαι από τυχερές γιαγιάδες που έχω 6 εγγόνια και η κόρη μου είναι από τυχερές μανάδες που έχει 5 παιδιά, δυσκολευόμαστε με αυτά. Το έκτο που είναι το εγγόνι? Και τα 5 είναι εδώ. Α, έκτο θα έρθει το Σάββατο. Το περιμένω. Ναι. Ευχαριστώ. Θα έρθει το Σάββατο επειδή οι γονείς θέλουν να βαφτίσουν την 5η. Πότε ωραία. Ναι. Και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να είμαστε σωστοί γονείς και εγώ δυσκολεύομαι να είμαι σωστή γιαγιά. Και νομίζω αυτό είναι το παν σήμερα, να μεγαλώσουμε σωστά παιδιά για να έχουμε μετά το σωστό μέλλον που θα θέλαμε να έχουμε. Και τα σωστά και όμορφα γεράματα. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω πώς να τα μεγαλώσω. Μα τα μεγαλώσατε, τα βλέπουμε και τα θαυμάζουμε. Την ευγένεια, την ομορφιά, την ενότητα, την προθυμία τους. Όταν ο Θεός δίνει παιδιά στους ανθρώπους, είναι όπως γεννήθηκε ο Χριστός να σώσει τον κόσμο. Και λέει ο Χριστός, πόσο πόνο έχει η γυναίκα για να γεννήσει το παιδί και μετά τη χαρά ότι γεννήθηκε άνθρωπος. Δίνει μια ελπίδα. Δίνει ένα δώρο με κάθε παιδί που γεννιέται. Αν προσέξατε, είπα προηγουμένως ότι δεν θέλει να χαλάσει η βολή του στη κοιλιά που είναι και όπως βγαίνει από εκείνη την ώρα αρχίζει το κλάμα. Οπότε πρέπει να το νιώσουμε το παιδί, να το σεβαστούμε. Γιατί κλαίει, τι τον ενοχλεί. Να ακολουθήσουμε το δικό του μονοπάτι. Όχι να το αρπάξουμε και να το βάλουμε εκεί που θέλουμε εμείς για να κάνουμε τη δουλειά μας. Ένα παιδί είναι ο Θεός. Και ποιος τον Θεό θέλει να κάνει κουμάντο? Τον λατρεύει, τον αγαπάει, θυσιάζεται, αφοσιώνεται, αφιερώνεται, διακονεί. Και τότε εσωτερικά αρχίζει μία σχέση πνευματική, είτε με τη μητέρα, είτε με τη γιαγιά,
με ποιον είναι κοντά στο παιδί, που καταλαβαίνει το εμπιστεύεσαι και είναι γεμάτη η ψυχή του. Όπως τρώει γάλα και χορταίνει και κοιμάται ήσυχο, έτσι και η ψυχή θέλει το δικό της γάλα. Και αυτό το γάλα είναι η εμπιστοσύνη που θα έχει από τη μητέρα, η υπομονή της μητέρας, η θυσία της μητέρας, η στοργή της μητέρας, και από αυτό θα τρέφεται η ψυχή του. Και σιγά σιγά θα δούμε ότι δεν έχει λόγο να γκρινιάζει, να κλαίει, να κάνει διάφορα. Αλλά κι αν κάνει, και χειρότερα ακόμα, δεν πρέπει να φοβηθούμε. Και όταν μεγαλώσει, μπορεί να κυνηγήσει τον πατέρα του να τον σκοτώσει. Όπως ο Αβεσσαλόμ, τον πατέρα του, τον Δαβίδ. Και τότε δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Αυτός που αγαπάει, αγαπάει. Τέλος. Δεν είναι τραπεζική κατάθεση που τελειώνει και όσο πλησιάζει προς το τέλος μας πιάνει τρόμος, αλλά είναι ατελείωτη, όπως η αγάπη του Θεού. Εσείς που καταλαβαίνετε, γιατί έχετε εμπειρία από τα 6 εγγόνια σας, για τον χρόνο που δώσατε, για την υπομονή που δείξατε, και καταλαβαίνετε ότι είναι σαν ένα χωράφι που σπέρνεις, θερίζεις, αλωνίζεις, και μετά η καρποφορία είναι 30 και 60 και 100 και πιο πολύ ακόμα. Μόνον έτσι. Ούτε τα ιδρύματα είναι ικανά, ούτε οι μέθοδοι των ψυχολόγων, ούτε οι μοντέρνες ιδέες. Μόνον οι μάνες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Αλλά και μια μάνα, όταν είναι πραγματική μάνα στο δικό της το παιδί, είναι μάνα και κάθε ανθρώπου. Μια κοπέλα ανήκει στον Χριστό και την προστατεύει ο Χριστός. Και μια μάνα ανήκει στο παιδί της και σε κάθε παιδί και σε κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό τα πιο ιερά πρόσωπα ανάμεσα στους ανθρώπους είναι οι αδελφές και οι μητέρες. Ευχαριστούμε. Άλλη ερώτηση ή να κοιτάξουμε τα σδέλ τους. Δυνατά. Είναι το μοναστηριακό, μιλάς τώρα. Στην οικογένεια. Α, στην οικογένεια. Και εκείνη της δείχνει πολύ αγάπη, αλλά από αυτή την αγάπη δεν τη δέχεται και πηγαίνει προς την καταστροφή. Και πάλι συμβουλή και πάλι αγάπη. Και πάλι πολύ αγάπη. Να τη δείχνει πολύ αγάπη, δηλαδή ότι την έχεις κάνει σαν γεροντά σου. Και δώσ' της αγάπη και αυτή να πηγαίνει προς την καταστροφή. Τι συνεχίζουμε να δίνουμε αγάπη. Πού ξέρουμε εμείς που είμαστε μοναχοί τι γίνεται στις οικογένειες. Τι δουλειά έχουμε σε ξαναμπέλια. Ένας που δείχνει πολύ αγάπη και πολύ αγάπη και πολύ αγάπη είναι άρρωστο. Είναι εγωιστικό. Το κάνει για τον εαυτό του. Να ικανοποιηθεί αυτός ότι έχει αγάπη και δίνει αγάπη και... Αυτό είναι εγκληματικό. Δεν αρχίζουμε καν. Δεν είναι ότι δείχνω αγάπη. Όπως το γάλα έρχεται μόνο του με τη γέννα και η μητέρα έχει γάλα και δίνει στο παιδί, έτσι τα πράγματα είναι φυσικά, απλά. Δεν είναι επιτηδευμένα να δείξει αγάπη. Και όπως είπε ο Χριστός, όταν τα κάνουμε όλα τέλεια, να πούμε ότι αχρίοι δούλιες μεν. Ω φίλο μεν ποιήσε, πεποιήκαμεν. Δεν κάναμε τίποτε παραπάνω. Οπότε
Αγάπη, πιο πολύ αγάπη και πιο πολύ αγάπη είναι εγωπαθές. Ασχολούμαστε με τον εαυτό μας εμείς και χρησιμοποιούμε τον άλλον αντικείμενο της δικής μας ευαρέσκειας, που είναι εγκληματικό. Όσο να σκοτώσεις κάποιον, το ίδιο είναι και αυτό. Ο σεβασμός όμως και η ελευθερία του άλλου είναι το αλάτι που συγκρατάει και προφυλάσσει από τη σύψη και κρατάει σε υγεία τα πρόσωπα και τις καταστάσεις. Και η αγάπη είναι θεία κοινωνία. Δεν μπορείς να σκορπάς τη θεία κοινωνία και πρέπει να την κρατάς όπως ο ιερουργός στο Άγιο Ποτήριο, γι' αυτό λέει πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης. Αγάπη είναι ο ίδιος ο Χριστός. Οπότε δεν μπορείς να πάρεις ένα που να φαίνεται σαν Χριστός, γιατί ξαφνικά μπαίνουμε στα πέπλα του Αντιχρίστου, του εγώ. Δεν σ' άκουσα. Δυνατά, δυνατά. Δεν είναι παραίτηση, γιατί παραίτηση σημαίνει οργή, σημαίνει αγανάκτηση, σημαίνει αμάν. Έδωσα τα πάντα, απαραιτούμε. Και τον καταδικάζω τον άλλον ότι δεν αξίζει, ότι τέλειωσα μαζί του και προσεύχομαι και από πάνω να αλλάξει. Τις ιοκρίνων αλότριον ηκέτην, το ιδίο Κυρίο ίσταται ή αντιπίπτει και εκπίπτει. Αφού προηγουμένως λέγαμε ο άλλος είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας, τώρα του δίνουμε μια κλωτσιά για να προσευχηθούμε για εκείνον. Άλλη βάση εντελώς. Χαιρόμαστε που ο Χρυσοστομούλης, Γκοντζάμ Παλικάρι, δεν αντιδράει που τον λέμε έτσι, χαίρεται. Ήταν τόσο γνήσιο αυτό που απεφάσισε, που ο Θεός για να του δείξει ότι χάρηκε, ενέπνευσε την καρδιά του στεργείου που τον έφερε χθες η μανούλα του με την ευλογία του πατέρα του και την οδήγηση του Αγίου Θείου του και έγινε αυτό το μέγα θαύμα και τους κάλεσε ο Χριστός παρότι είναι αμούστακα όπως τους Αγίους Αποστόλους. Και από κοντά, αν η μητέρα του Χρήστου δώσει άδεια και ο μπαμπάς του, μπήκε και αυτός στο τρένο. Έτσι δεν είναι? Και ο Χριστάκης δήλωσε σήμερα ότι θα έρθει στην Πέτρα. Εγώ κατάλαβα για σπουδές, αλλά αυτός λέει για μοναχός. Αυτός είναι Χριστάκη, θα πω Γκοντζάμ Χρήστο. Τι λέτε τώρα? Με προκαλείτε τώρα να τον πω Χρήσταρο. Ο Χριστάκης είναι πιο μικρός, Κύπριος. Έχουν σχεδόν το ίδιο χρώμα, μεσογειακό. Ο αδελφός της αδελφής Λαζάριας. Ο αδελφός της αδελφής Ολάβιας ψαρεύει ηθοποιούς από το Χόλιγουντ για μοναχούς. Πώς είπατε? Ο Πιέρ είναι. Κύριε, λέει, άκουσε αυτά που είπα?
Παναγία μου, πού είναι η αδερφή Ολάβια? Πού είναι? Τρέχα! Έλα! Καλά ήταν εδώ τόση ώρα. Κοίταξε το να. Τι κάνεις και? Καλά, τι παλαμάκια ήταν αυτά με το πιάνο, Θεέ μου. Μόνο αυτό θα πάρει βραβείο. Μόνο αυτό θα πάρει βραβείο, τα παλαμάκια μόνο. Αυτές τις μέρες θα έρθει και ο Άγιος Χαλκιδόνος. Ευτυχώς πρόλαβε ο πατήρ Δαβίδ με τον πατέρα Άθωνα και κάνανε τα σκαλιά για την αδερφή Ματρώνα, δεν έγινε. Αλλά όπως τον Όμηρο τον διεκδικούσαν 7 πόλεις ότι είναι η πατρίδα του, εκείνον 107 ανάγκες τον ζητάνε για να επαρκέσει. Πατέρα αγαπείων, τις ευχές σας. Γιώργα, θα μου επιτρέψετε για τη σημερινή ημέρα της κουράς σας, ευχόμενο να σας ψάλω το πολυχρόνιο. Ο πατήρ αγαπείων βρήκε να ξεφύγει. Όλοι οι άλλοι πώς θα ξεφύγετε, περιμένοντας τις ευχές σας? Χριστό, περιμένω τις ευχές σου. Σαν σήμερα έγινε η κουρά μου, έγινε ο μοναχός πριν 48 χρόνια και σε 2 χρόνια θα κλείσει 50, πρώτο ο Θεός. Ευχαριστώ. Ο Άγιος Μέγας πολύ σας αγαπάει. Όποτε αναφέρεται στην οικογένειά σας, το χαμόγελό του φτάνει στα αυτιά. Και εμείς αγαπάμε πάρα πολύ όλη την οικογένεια και ευχαριστώ τη μοίρα που έφερε στο γραφείο κάποτε την Ναζαρινή και την Διονυσία και μας έφερε εδώ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, ξανά το καταλαβαίνω. Η πρόνοια του Θεού. Ναι. Σε αυτή την μεγάλη και αγαπημένη οικογένεια. Όντως αγαπημένη. Και μεγάλη. Πάντα χωράνε κι άλλα. Όντως. Και αγάπη χωράει. Και ο κόσμος χωράει. Και αυτό ακριβώς είναι ένα θαύμα. Για μένα το λάθος. Πείτε κι άλλα. Εμείς χθες με τη μητέρα λέγαμε όταν θα πάμε στην πόλη θα, η καθημερινότητα θα μας φάει πάλι σαν στάχτη, σαν ομίχλη και θα ξεχάσουμε όλη αυτή την ομορφιά. Και που είπαμε, ζούμε κάθε μέρα. Το φως αυτό το γεμάτο που ζούμε κάθε μέρα. Και λέω τη μάνα μου, μαμά, να ζητήσουμε ευλογία από όλους τους μοναχούς. Όσους θέλουν να τους βγάλουμε φωτογραφία και να τους έχουμε φυλαχτό. Φυλαχτό από την οργή, φυλαχτό από, από την ζήλια, φυλαχτό από την φυλαργή, φυλαργυρία, φυλαχτό από τον τρόμο. Λέω να ζητήσουμε και να βάλουμε. Γιατί προηγουμένως η μαμά φώναζε τα παιδιά. Και ήρθε ο Πάτερ Παλαμάς και την κοιτούσε έτσι. Και λέω, μάλωσα. Ναι, τους μάλωσα και ο Πάτερ Παλαμάς την κοίταξε έτσι. Και λέω, αυτό δεν είναι το φυλαχτό μας από την οργή. Ζητήσουμε την ευλογή να μας επιτρέψει να τον φωτογραφίσουμε. Αλλά πραγματικά, κάθε φορά που πάμε στην πόλη, λέμε, αχ, μαμά πρέπει να πάμε. Αχ, μαμά... Ναι, Άννα, πρέπει να πάμε. Μαμά πρέπει να πάμε. Ναι, Άννα, πρέπει να πάμε. Αλλά η καθημερινότητα είναι που σε απορροφάει. Ευχαριστούμε. Αλλά ευτυχώς με λίγες μέρες αναπληρώσαμε το κενό. Χαίρομαι. Και κάτι άλλο, Γέροντα. Όλοι οι μοναχοί και όλες οι μοναχές ξεχωρίζονται με ένα φως στα μάτια και μια και ένα παιδικό βλέμμα. Είναι κάτι πάλι θαυμάσιο. Τι ωραία πάλι που τα λέτε. Θαύμα.
Ελπίζω όποιος πατάει στα μοναστήρια σας το προσέχει αυτό. Και κάτι άλλο. Έχουν την ηρεμία και τον τρόπο να πούν αυτά που θέλουν χωρίς θυμό και χωρίς να σε δώσουν να καταλάβουν ότι θύμωσαν μαζί σου. Κάτι άλλο, όταν τους βλέπεις νομίζεις ότι είσαι μοναδικός γι' αυτός. Και είσαι. Ότι, ναι, με τόσο αγάπη και τόσο χαμόγελο και τόση τρυφερότητα δέχονται έτσι όπως είσαι. Με κακίες, με τα νεύρα, με δεν ξέρω πώς. Και νομίζεις ότι... Και όχι νομίζεις, το νιώθεις και πράγματι έτσι είναι. Αυτή την αγάπη παίρνεις και η Άννα λέει, ναι, ότι γεμίζεις τις μπαταρίες, αλλά πάλι μετά θέλεις να τα γεμίσεις. Και ευτυχώς που δεν τελειώνει αυτή η δύναμη και η ενέργεια των παιδιών σας. Και όσο και δίνουν, τόσο παραπάνω έχουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς για τα παιδιά που έχετε. Εγώ σας ευχαριστώ. Μιλήσατε όπως εκείνη η γυναίκα που φώναξε μες στο πλήθος, στο Χριστό, «Μακαρία η κοιλία, η βαστά σας άσε και μαστίου σε θύλα σας». Ακριβώς τα λόγια σας είναι καρπός από εκείνα τα λόγια της σοφής και Αγίας γυναικός που μακάρισε την Παναγία. Διότι αυτά που είπατε, τα νιώσατε, τα ζήσατε, τα γευθήκατε, ναι, και δημιούργησαν μέσα σας ανάλογα αντανακλαστικά. Μας συγκινήσατε πολύ. Η χώρα της Γεωργίας είναι γεμάτη πρίγκιπες και πριγκίπισσες. Και απόψε, μόλις πήγανε οι αετοί της Πέτρας, ο πατήρ Δαβίδ και ο πατήρ Ταρσίζιος, και μας φέρανε έναν τέτοιο πρίγκιπα από τη Θεσσαλονίκη, που ήρθε από τη Γεωργία, τον πατέρα Ισαΐα. Αλλά πού να ξέρε ότι θα έβρισκε εδώ τόσους Γεωργιανούς και τόσες Γεωργιανές, πρόσωπά του αγαπητά, γνωστά ή που θα του γίνουν από εδώ και πέρα αγαπητά. Μόνο ο πατήρ Ταρσίζιος θα μπορούσε να τον καταφέρει, να μας ανοίξει την καρδιά του και να μας μιλήσει μέσα από την καρδιά του. Παρότι είναι τόσο νέος, είναι ένα από τα χέρια του Αγιωτάτου Πατριάρχου Καθολικού της Γεωργίας και Πάσης Σιβηρίας, του αγαπημένου μας και λατρεμένου μας και προσκυνητού μας Ηλία του Δευτέρου. Και θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσουμε όσες λέξεις μας χαρίσει. Μαντοπελιουάρ, Ιρουελιξή, Ρωμήν Ποπεβιάκ. Δυνατά, δυνατά. Ή άλλο στο μικρόφωνο. Όχι, θέλει και μικρόφωνο. Εγώ πρώτα είμαι ευχαριστημένος που βρίσκομαι εδώ. Αντς μην τα αδειλάς. Χριστές μερτυνεύχαν τα δεύτερα νέα. Εδώ στον Άγιο Τόπο με εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές. Με βαπύρευδη τα μοσχούδη καβικούσιν μαγαμές αρμόχευτα. Εγώ θα ήθελα να ερχόμουν χθες, αλλά δεν έγινε αυτό. Τα μέρτμα είναι μπα αλβατρόν τρεβάντε λεσέτ τρινουαλέ τρες τα μοσχούδη καβιρογόλιτσα. Γέροντας ορμοσδάρου άτλης Ιουμπιλέ Ερώπιδαν. Μάλλον ο Θεός θέλησε
να ήμουν εδώ μετά από 48 χρόνια της γιορτής του Γέροντος με την κουρά του που έγινε μοναχός. Ζωγάντας του ράμες κέγμα μάλευε χτέμπα τα μάλευε βαχτεν κατάπαινας μαγράμ. Τεύξουμε κύριο κατάσκουτε, όλα να έρει χέλη σεμφέλη πακτόρι είχο ρομ τεύξουμε κύριο ακτάμουσουλη χαβή. Да, трест беби, роца мама тарсизиосма митра, тура оден нишнелован трест момици як опна, да митвар бедние. Отан цели на пай капу, поте канонизи григора. Ала хтес итане поли дисколо, ке ме типуте дем борусе на рти. Ке тора каталавени пос екане авто о Theos, ке отан ту ипе о патер Тарсизиос, пу ερχότανε, εσταύμασε τον Θεό που τον έφερε τέτοια Άγια μέρα εδώ. Αρχιεμιτζλία αργαμούχατο μαδλιέρεμπα, ημιστουίς ράσατς κέροντα ουδίδεσι σιχουαρουλίτ ακέτευς χαρτουέλεβις μιμάρτ. Δεν μπορώ να μην εκφράζω την ευχαριστία μου με τον Γέροντα, που κάνει με τους Γεωργιανούς με τόση αγάπη. Τα τουρμέ σρουλιάδ άραρι σάκυρο τσλεύει μισθείς ρομ ήγρσνο σε ήχουαρο τα δαίμ κυντρο ούρτιερταρ σιχουαρουλίτ ρομέλσατς γέροντα ποβελτγιούρατ εσε ουχουάτ κάστσέμς τα γουάνιτσεύς αμ ηρεβούλ πάτιος. Δεν χρειάζεται πολλά χρόνια να νιώθεις την αγάπη αυτή που μας δίνει ο Γέροντας και τι μας κάνει, πώς είναι μαζί μας για καθημερινά. Με ζαλιά μπερκέκανα σιουάρ να μπροπή, πέρ επαρκίαση πέρ σαπατριαρκώση. Τα αντένι καρτουέλη, σα καρτουέλος, σα πατριαρχός καρδά, σα δαρμιναρχία. Εγώ έχω πάλι σε πολλές χώρες, σε πολλά πατριαρχείο, αλλά τόσο πολύ γεωργιανοί δεν έχω δει εκτός από το Πατριαρχείο Γεωργίας. Τα φυσιοβλής τσιλχέδρι έρης, εσέ τσιχουαρούς, ρομέλσατς, όβελ τριουρόβαση, τα όβελ μογουατριόβαση καμουχατάς, Ausfriblat ktishobeli 1000lat miageps am siqvarus. Με τους ανθρώπους που είναι η Γεωργία ο τόπος της Παναγίας και ο Γέροντας εκφράζει την αγάπη του προς αυτούς, η Παναγία θα του φέρει χίλιες φορές περισσότερα. Με κιδεβερτχελ μοχαρουλιβάρ χέμι Ακτούμ ρομπίτ, τκένι μασπίντ ρομπίτ, δα σεύστχο μαγαλ γμέρτς, ρομέν μα τσουέν εσέ δαγουακαύσιρα. Ρομ μογανίτσοτ, τέλτα σιμραουλε, σαντιδευλάτ, εσμαρίτη Χριστέ γμέρτισα, δα σαχουρεβάτ μογουάσισα. Εγώ εκφράζω πάλι την ευγνωμοσύνη μου που ο Θεός με αξίωσε να έρθω εδώ σήμερα και σας εύχομαι να είστε πάντα καλά και Ραόντεν τρες ιδεβερτκελ Δαουτσμούντι σεμτκοβιτο Μπαράρσεμπόπς πέβριμ τελόβισα ακάμδε σεοχέδροδι τα γαμέτσνο μαγραμές Ирадад армохта, чуен конда телефонит вицновдит ертманец, ეს იყო ყოველი ჩვენი საუბარი, ჩემი ბერძნული Google Translate-ით შემდგარი საუბარი, რომელიც ხშირად გამოდიოდა, რომ კურთხევას პირიქით მევაძლევდი მას, იმის ნაცვლად, რომ მისგან მიმეღო კურთხევა. Και σήμερα κατάλαβε ότι τάχα έτσι δεν υπάρχει τίποτα. Και όλα είναι έτσι συγκεκριμένα και μετρημένα. Επειδή είχε επικοινωνία μαζί σας τηλεφωνικά,
που μετάφραζε με το Google και μερικές φορές αντί να πάρει ευλογία από εσάς, αυτός σας έδινε. Ρώτησα άμα σκητχούλοβδα μτσόντνε μην περνούλιτσο δα, να μτσινόντνε ρο, είμεις μαγειράτ κορτχέβα κετχόβα γαμόξλια ρο, κορτχέβα εκείτ μιλιτσία. Και αυτοί που ήξεραν ελληνικά γέλουσαν επειδή αντί να ζητήσεις ευλογία, εσύ του την έδωσες. Αν και εμείς οι ταυχέδες, εσέ μοτχύνε επιτρεβούλοβδα, δα διδίσαι παρουλίτ, όλα τους γουλεύς μη ξαμνητά. Και γι' αυτό έτσι έπαιρνε με το σκάπι και μου έστειλε τις καρδιές. Πάντα να μου δίνει ευλογία. Όλα τους μ' ακούρθος, όλα τους μόνος σας κουρθέβα. Τουίτον μου ακούρθος τα, τουίτον μόξες κουρθέβα, μετάν μια φλόγια. Εσείς να μας ευλογήσετε και να μας ευλογείτε να κοντεύουμε στον Θεό. Αμήν. Δίτε μας εδώ. Να μας μιλήσει και ο Ηλίας από την Πορτογαλία. Ακούτε, ήρθε από την Πορτογαλία ενώ πήγε να πάρει αεροπλάνο για την Ουκρανία. Και λίγα λεπτά πριν, στο αεροδρόμιο, είδε την ταινία του πατρός Τόρικ, γέροντας. Τρελάθηκε. Πάει στο Γκισέ, αλλάζει το εισιτήριό του και τηλεφώνησε στην αδελφίνα Ζαρινή που πάντοτε τα κάνει όλα περίπλοκα και τα φουντάρει. Ούτε πήρε τηλέφωνό του, ούτε να δει τι θα κάνει παρακάτω, τίποτε. Και πήρε αεροπλάνο, έφτασε Αθήνα. Δεν πρόλαβε το ένα, ήρθε με πιο αργό, έφτασε στην Καρδίτσα και ρώτησε πού είναι η Πέτρα. Και ξεκίνησε με τα πόδια από την Καρδίτσα και τα πράγματά του. Ένας δεν τον πήρε στο δρόμο. Και έφτασε μετά από 6 ώρες περπατώντας στην Πέτρα. Νύχτα, 11.30 ώρα. Και όπως ο Ισάκ ήταν μελαγχολικός και είχε βγει στα χωράφια το απόγευμα ζητώντας από το Θεό να του βρει νύφη, και ο πατέρας του που τον παρακολουθούσε από μακριά και τον ψυχολογούσε έστειλε τον Λάμεχ, τον βοηθό του, στην άλλη άκρη της χώρας να του φέρει τη Ρεβέκα που την πήρε από τον ειδωλολάτρη πατέρα της και την έφερε. Και όταν έφτασε πάνω, κάτι μάλωσε τον υπερευαίσθητο ο Άγιος Μέγας πατέρα Ταρσίζιο και αυτός από τη μελαγχολία του έκανε βόλτες πάνω στα ερείπια που έσκαψε ο Μέγας στην Πέτρα. Και εκεί μέσα στα ερείπια ανακάλυψε τον Ηλία που ήταν καταϊδρωμένος και κατακουρασμένος και καθόταν εκεί. Και δεν του έφτανε τόσο σκόπος του Ηλία. Ο πατήρ Ταρσίζιος, γιατί ξέρετε, ένας από το ένα σκοτάδι πηδάει σε άλλο μετά. Τι έβαλε στο μυαλό του? Ότι ο Ηλίας ήταν ένας από αυτούς που κλέβουν τη σπηλιά και μας παίρνουν τα πένις. Πώς το λένε αυτά, τα σέντς. Τα κοκκινάκια, ο πατήρ Μιλανός τα ξέρει από τα διόδια. Και όταν πλησίασε, τάχασε, είδε έναν άγγελο. Κοιτάξτε, ο Θεός τι του χάρισε. Από τη μαύρη μαυρίλα που είχε, αλλά δεν είπε λέξη το Μέγα, μόνο κρυβότανε, μην τον δει. Από το σεβασμό.
αλλά και δεν άντυχε αυτό. Και ο Θεός τι δώρο του έκανε, ποιον ανεκάλυψε, έναν άγγελο πραγματικά. Λοιπόν, τον ακούμε. Πιο δυνατά, δεν είναι σωπατήρι Ιησούς που έβγαλε φωνή. Τον είχες ακούσει άλλη φορά, έτσι. Για αυτό το, μέσα σε αυτό το χρόνο που είμαι εδώ, είδα μεγάλη αγάπη μεταξύ του γέροντας και των αδελφών. Και αδελφές και όλους τους ανθρώπους. Και βλέποντας αυτό, θα ήθελα να πάρω μέρος μέσα σε αυτή την αγάπη. Αλλά βλέπω ότι δεν είμαι τόσο καλός άνθρωπος. И у меня такой любви нет большой. И дэн эхо тосо мигали агата. Взираю на вас всех, я радуюсь. Влепон дас и сас, херомен. И одновременно грущу. И тахтофрена апогуитевоме. И сердце, и сердце мое болит. И гардия му понае. Потому что я не умею так любить. Апо дэн ксеро на эхо тэтью агаты. Αγαπάω τόσο, όπως εσείς. Не знаю, что с этой болью делать. Και δεν ξέρω τι να κάνω με αυτό το πόνο. Αυτό. Έχω μείνει κατάπληκτος από τον Ηλία. Αυτός είναι σκέτη αγάπη, μασίφ. Το χαμόγελό του είναι ήλιος. Όταν είδα τον Άγιο Φιλόθεο Τζερβάκο, ομολόγησα ότι μετά από το πρόσωπο του γέροντα ξαναείδα τέτοιο φωτεινό πρόσωπο, τον πατέρα Φιλόθεο Τζερβάκο. Και όταν είδα τον Ίδαρο, ξαναείδα. Και όταν είδα τον Ηλία, τον μπέρδευα με τον πατέρα Νίδαρο. Λάμπει ολόκληρος. Από μικρό παιδί είπε στη μητέρα του ότι θέλει να γίνει ιερέας. Αλλά πώς λέει παν γόνι κάμψη επουρανίοντα και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε το Κυρίο. Και κανείς ό,τι κατόρθωμα που είπα προηγουμένως και τέλειοι τέλεια να τα κάνουμε. Πάντα υπάρχει κι άλλη κορυφή, κι άλλη κορυφή. Εκείνος έκανε 26 χιλιόμετρα και όταν έβαλα τον πατέρα Άθωνα να μου βρει πόσο είναι Σιμωνόπετρα Παντοκράτορος, μπας και μπορέσω καμιά φορά να τον βρω μπόσικο κάπου τον Μέγα να τον κοπανάω, δεν μπόρεσα πάλι. Και μου είπε ότι 30 χιλιόμετρα είναι, που εκείνος με ευλογία του γέροντος, αφού παρέδωσε μια αρμαθιά κλειδιά που είχε όλα τα κλειδιά της Σιμωνόπετρας και μετά η αδερφή Σεβαστιανή που δεν έχει τι να κάνει και δεν κάνει τίποτα και βλέπει μόνο όνειρα, είχε δει τον γέροντα ότι μου είχε δώσει όλα τα κλειδιά που το άφησε ο Μέγας και ήρθε στην Παντοκράτορος. Τότε ήμουνα στη Θεσσαλονίκη, στο σπίτι του φοιτητού του Μιχάλη του Μελισσινού, για να πηγαίνω για την Κωνσταντινούπολη
για την κηδεία του Οικουμενικού Πατριάρχου Δημητρίου. Χτυπάει το τηλέφωνο, ήταν τέτοια ώρα, και μου λέει ο πατήρ Ειρηναίος, ήρθε ο πατήρ Χρυσόστομος. Πού να φανταστώ εγώ ότι ήταν ο πατήρ Χρυσόστομος. Διότι την προηγούμενη μέρα είχα κάνει μια μεγαλοσχημία ενός μοναχού σε μια σκήτη που είχαμε, παντοκρατορινή, που με τα πόδια πήγαμε μια μισή ώρα δρόμο, δύο. Και κατάλαβα, γιατί μου είχε πει ότι θα έρθει να με δει πάλι στο μοναστήρι, ότι ήταν εκείνος. Και λέγω να φάει, να ξεκουραστεί και θα τα πούμε πάλι. Και αυτός ήταν ο Μέγας που ήρθε με τα πόδια από τη Σιμονόπετρα στον Παντοκράτορος, όταν άκουσε ότι είμαστε εκεί πια, με την ευλογία του Γέροντος και των Σιμονοπετριτών μας, που του λέγανε «Καλά, εδώ είσαι, δεν θα πας εκεί». Και αυτός δεν ήξερε τίποτα. Οπότε έκανε 30 ο Μέγας. Γι' αυτό μόνον αυτόν έχει να μιμείται. Όλοι οι άλλοι είμαστε κατώτεροι του. Όσο δε που έχουμε όλη αγάπη και όλοι μ' αγαπούνε, που λέει, εγώ δεν κάνω τίποτε άλλο παρά να στείνω παγίδες. Και τώρα έχω στην παγίδα τον πατέρα Παντελεήμονα, που τον άφησε ο Μέγας εκεί να φυλάει το μοναστήρι στην πέτρα, μην του την κλέψουνε. Και έστειλα να μην είναι μόνος του και τον πατέρα Ειρηναίο και τον πατέρα Χρυσόστομο να τον παρηγορούνε. Κάτι για τον πατέρα Δαβίδ ήθελα να πω. Να το, το βρήκα. Κοιτάξτε το Θεό, κάθε φορά που μπαίνει ο πατήρ Δαβίδ στο ξυλουργείο του πατρός Διομήδη, ο Διομήδης τρέμει σαν κουνέλι, σαν λαγός. Και ο πατήρ Αγαπίων μου λέει στη Θήβα χθες το βράδυ, λέει, δεν βρήκαμε κανένα λαγό πάλι στον δρόμο. Γιατί κάθε φορά πριν πλησιάσουμε στο μοναστήρι, βγαίνει ένα λαγουδάκι τόσο γάτο καημένο. Και χοροπηδάει και χοροπηδάει και μπροστά στα φώτα δεν φεύγει, όλο το χωματόδρομο. Έτσι και ο Διομήδης. Και λυπήθηκε ο Θεός στον δρόμο του, μόλις μπαίνει μέσα το θηρίο, και τώρα του έστειλε ένα αγγελούδι για βοηθό. Οπότε μόλις θα μπαίνει ο πατήρ Αγαπή, ο πατήρ Δαβίδ, και μόνο που θα βλέπει τον Ηλία, θα αγκαλιάζει η ψυχή του και θα χαμογελάει και εκείνος, όπως ο Σαούλ όταν έβλεπε τον Δαβίδ να του παίζει τη λύρα. Γι' αυτό να του κάνεις μία λύρα. Εντάξει. Για να την αρπάζει όταν έρχεται ο πατήρ Δαβίδ. Πριν πλησιάσει. Για να γλιτώνεις εσύ, γιατί αλλιώς δεν θα είχες καλό τέλος. Κάπου χρωστάς και ο πατήρ Δαβίδ είναι ειδικός, έχει κομπιούτερ. Πάτερ Μαδαέ, ακούμε τις ευχές σας. Στα ελληνικά, στα ρουσικά, στα κουρδικά, στα γεωργιανά. Στα κουρδικά. Θα μεταφράζω στα ρουσικά. Ό,τι θέλεις. Ελληνικά. Ποιος είπε ελληνικά? Η κυρία Κέτ είπε ελληνικά. Δεν ξέρω καλά ελληνικά. Μια χαρά ξέρεις. Η Διονυσία δεν ξέρω καλά ελληνικά. Η Διονυσία δεν βρέπει καλό σε κανέναν άνθρωπο. Θα βρεις εσένα. Ελληνικά, είπε η κυρία Κέτ. Ρίφθη ο κύβος. Μόνο δεν σε βλέπουμε και όλο στο φως. Δίπλα στο πατέρα Νόε. Θέλεις νεράκι?
Γέροντα, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή αγάπη και για αυτή δύναμη, ελπίδα που μου δίνετε, διότι εγώ είμαι μικρό παιδί σας που έχω ανάγκη γι' αυτό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που κάτι περιμένουν από μένα και όταν κάτι ρωτάνε, ζητάνε, εγώ πάντα σκέφτομαι που είναι ο γέροντας να απαντήσει, διότι εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν είμαι παιδί ακόμα, δεν είμαι γέροντας. Και όμως νιώθω πάντα βοήθεια σας όταν προσωπικά μιλάω με κάποιον, ειδικά με τους φίλους μου. Και αυτή η ενότητα που μου έδωσε ο Θεός μαζί σας, δεν σκεφτόμουν ούτε δεν φανταζόμουν, γιατί δεν ήξερα. Απλά ζήτησα τον Θεό να μου βοηθήσει και μου βοήθησε και βοηθάει, και πιστεύω ότι αυτή η πηγή που έχετε εσείς θα μου δώσετε για πάντα. Την ευχή σας. Του Χριστού, παιδί μου. Έτσι και θα γίνει. Έτσι και έγινε. Έτσι και θα γίνεται. Αμήν. Αριστεύεις τις σπουδές του και ας εγκρινιάζει η αδελφή Διονυσία για να τον κάνει πιο σοφό. Ήρθε από το μοναστήρι του Αγίου Πνεύματος στην Αμερική. Τον χρειαστήκαμε στην Νορβηγία και τώρα που η Νορβηγία δυνάμωσε θα επιστρέψει εκεί, από όπου και θα χειροτονηθεί από τον αγαπητό μας Γεωργιανό Δεσπότη Σάβα της Βορείου Αμερικής και Καναδά, που αγαπάει τόσο πολύ το μοναστήρι, που τον ξεχνάνε οι μοναχές εκεί και οι μοναχοί, και πήγε ο Καημενάκος να κόψει μόνος του τον καζόν από το επισκοπείο του και του πετάχτηκε το αλυσοπρίωνο και του κόψε το πόδι, και τώρα για μέρες είναι με πατερίτσες και στο γύψο. Και με το καλό. Και όντως τον περιμένουν λευκέ χώρε προς θερισμό νησί και όσοι Κούρδοι είναι στην Γεωργία και στη Ρωσία και προπαντός στο Κουρδιστάν, που στενάζουν αιώνες πολύ περισσότερους από όσους εμείς και οι πρόγονοί μας, από τους το μίασμα της Οικουμένης και του Ισλάμ, τους Τούρκους μας, που ο γέροντας, έχοντας ζήσει όλο τον πόνο του ξεριζώματος των Ελλήνων από τη Μικρασία, είπε θα γιάσει το χέρι κοινού που θα σφάξει Τούρκο. Αλλά κανείς, το μότορος υπερπάσαν μάχεραν δίστομων, είναι ο λόγος του Θεού, της αληθείας και της δικαιοσύνης. Και ο λαός του πλανεμένος στην πλάνη των ειδώλων ακόμη και του πυρός, ειδωλολάτρε, και εκείνος ως ο Αβραάμ ξεκίνησε και αφιερώθηκε στον Θεό, και ανάμεσα στα τόσα δώρα που μου έχει κάνει ο κύριος Γεώργιος Αρουτιούνοβ, πρώτα μου έκανε την καρδιά του, μετά τα παιδιά του, μου έφερε τον Πιέρ στην αγκαλιά μου και όλα τα παιδιά του, και συνεχώς
μου στέλνει καρδιές που ζητούν τον Χριστό. Και προχθές είδα μια φωτογραφία που είναι με έναν Τούρκο που τον γνώρισα και θέλει να βαπτιστεί ο έφηβος γιος του και άλλα μέλη της οικογενείας. Μου έστειλε και τον νυν πατέρα Μαδαέα. Που έγινε και ανωνός προηγουμένως της αιωνίας. Γιατί η μητέρα της αιωνίας, που ομορφότερο γέλιο δεν έχω ακούσει και όπως ο Μέγας δεν ήξερε μία λέξη στα ελληνικά, μόνον είχε μαγνητοφωνήσει το τροπάριο του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου, μια κασέτα που συνέχεια, ώρες, έλεγε το τροπάριο του Αγίου Άνου του Χρυσοστόμου. Έτσι κι εγώ θα έκανα μια κασέτα, αν μου την κάνει κανείς, με πολλαπλάσιο το γέλιο της κυρίας Λάλα. Και είναι και μεταδοτικό. Όταν την ακούς να γελάει, γελάς και εσύ μαζί της. Αφού όταν είμαστε μαζί δεν θέλω τίποτε άλλο παρά να την ακούω να γελάει. Τόσο γλυκάθηκε η ψυχή της που έψελνε ο πετήρ αγαπείων σε μια λειτουργία εδώ, αιωνία η μνήμη, και της άρεσε τόσο πολύ η λέξη αυτή, χωρίς να ξέρει τι σημαίνει, ποια είναι η στιγμή της προσευχής, τι λέμε εκείνη την ώρα, και έτσι βάπτισε και την κόρη της με αυτό το όνομα και νονός έγινε εκείνος. Και τον περιμένουν όλοι να τον βλέπουν, να τον ακούνε, να τους μιλάει, να τους κηρύττει, να τους καθοδηγεί, να εξομολογούνται σε Αυτόν και συνεχώς κάνει βαπτίσεις συγγενών, φίλων, όπως και της κυρία Κριστιάνα που είναι εδώ, που από την εμπιστοσύνη της εκείνων μας επισκέφθηκε. Και μακάρι γρήγορα να προχωρήσουν και τα άλλα και να τον δούμε νέον Ιεραπόστολο και Ισαπόστολο στην πατρίδα του, το Κουρδιστάν. Γι' αυτόν έκανε πολύ εντύπωση με την σχέση του δοκίμου με την με τους με την μεγάλους ιεραρχούς. Τα κολλάζε μετά τα μάντια μαγουάρα πέτρας μοναστήρι. Και πιο πολύ αγάπησε γι' αυτό το μοναστήρι της Πέτρας. Μασίνατς γιτχαρίτα έφασου αμπόβρον εσ αρικνεύοντα εσ αρμοχτεύοντάρον και να ρίχω τσαλίαν σου λίρι αδαμίαν. Και είπε τότε και θα πει τώρα ότι δεν θα ήταν αυτό αν δεν θα ήσασταν εσείς πολύ πνευματικός άνθρωπος. Τα Τζαλίαν Μινταρόν και δεν μπραβάλλει τελικά κυζελδέστα, του είναι η Χελίτ και δεν μπραβάλλει η Μονάζωνη Κούρφος, τα Αγίκουέτσος, Σουρεπ και Αντέλοβας, τα Σουλία Συνθέρας. Και θέλει και εύχεται ότι θα γίνει αυτό πολλά χρόνια και θα ευλογεί και θα κάνει μοναχές και μοναχούς πολλούς από τα χέρια σας και σας εύχεται υγεία και να ζήσετε πολλά χρόνια. Ευλογείτε και να μας μνημονεύετε. Δίδυ Μάτλοβα. Η αδελφή Σιδωνία της Αγίας Νίνας.
ευχαριστώ. Και ο πατήρ Δημήτριος. Σε περιμένουμε, παιδί μου. Θα στείλω τον πατέρα Μαδαέα να χειροτονηθεί και θα τον φυλακίσω εκεί για να το σκάσεις αμέσως μόλις έρθει. Ευχαριστώ, παιδί μου. Ευτυχώς γλίτωσα από τη δαδελφή Σταυριανή που δεν φαίνεται. Άγιε Μέγα, επειδή από τον πατέρα Αγαπίου να... που αγαπάει τόσο πολύ τον πατέρα Εμιλιανό και ενώ δεν του λείπει τίποτε άλλο από την αγάπη που του έχει, θέλει να του μοιάσει σε όλα και τώρα σχεδόν θα του μοιάσει και στη σιλουέτα, άρχισε από τη σιωπή και όπως δεν μιλάει ο πατήρ Εμιλιανός δεν μιλάει και εκείνος, οπότε θα μιλήσετε εσείς για όλους. Κοντά στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα, για αυτή την ευκαιρία που μας δώσετε σε όλους να σας ακούσουμε, αλλά πιο πολύ και πιο βασικά να σας βλέπουμε. Διότι μόνο που σας βλέπουμε τόσα πράγματα, τόσα κενά γεμίζονται, τόσα προβλήματα θεραπεύονται και παίρνουμε αυτή την μεγάλη δύναμη. Έχουμε ανάγκη πάντοτε να σας δούμε. Σε αυτή την ημέρα που γιορτάζουμε το επέτειο της χώρας σας, σκεφτόμουν και εγώ πού ήμουνα τότε. Όταν έγινε, εντάξει, από την άλλη μεριά του κόσμου, αλλά μικρό παιδί, τι ήταν η δική μου θέση μέσα στον κόσμο, που ήμουν ένα τίποτα και από την αγάπη προς το Θεό μας συνάντησε ο Θεός, εσάς, με ένα τίποτα από την άλλη μεριά του κόσμου. Πριν τόσα χρόνια, όταν ήμουν μικρός, ήταν εκείνη τα χρόνια που ο κατασάρκα πατέρας μου είχε πάθει έμφραγμα και ήταν στο νοσοκομείο για συνολικά παραπάνω από ένα μήνα. Και μετά από κάποιες εβδομάδες είχα πει κάτι στη μητέρα εάν μπορούμε να τον δούμε, διότι δεν τον είχαμε δει τρεις εβδομάδες και είχα πει τότε γίνεται να τον βγάλω από την εντατική διότι έχω ξεχάσει πώς φαίνεται. Και λύγησαν τόσο πολύ οι άνθρωποι στο νοσοκομείο που αν και ήταν τόσο αδύναμος, τον βάλαν σε ένα καροτσάκι και τον κατέβασαν σε ένα σημείο που μπορούμε να τον επισκεφθούμε. Και πήραμε αυτή τη δύναμη μόνο που τον είδαμε και τον είδα και τον έφερε ο Θεός πάλι σε δύναμη και τον έδωσε άλλα χρόνια. Έτσι, γι' αυτό το λόγο, ιδιαίτερα σήμερα όλα τα λόγια είναι χαρμόσυνα και γλυκίσματα στην ψυχή μας, αλλά βασικά είναι τόσο μεγάλο
και μεγάλη στιγμή και χαρά που σας βλέπουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία και το ευχόμεθα να γίνει και πιο συχνά και δεν είμαστε ποτέ άξιοι για τα λόγια σας, για τα φάρμακά σας, για το φως σας, αλλά μόνο που έχουμε μία ευκαιρία μόνο να σας βλέπουμε είναι για μας κάτι το ιστορικό. Είτε συνδέεται με ένα επέτειο, είτε με κάτι το τυχαίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καληνύχτα αδελφοί παρακλήτη. Καληνύχτα αδελφοί αγαπία. Καληνύχτα αδελφοί δαμασκηνή. Καληνύχτα αδελφοί Λουίζα. Καληνύχτα πάτερ δαμασκηνέ. Η χαρά πάσης. Καληνύχτα αδελφοί Ιακώβη. Θα σε ξεμπλοκάρω σήμερα, άντε. Γιατί ο πατήρ Ταρσίζιος με τούμπαρε χθες το βράδυ και μου λέει ένα ξεμπλοκαρισμένο κέρασμα. Ένα ξεμπλοκάρισμα για κέρασμα, πώς μου το είπα. Ένα εορτινό ξεμπλοκάρισμα. Ακούτε λέξη που βρήκε και με τελείωσε. Γιατί εγώ έλεγα, αφού στενοχώρεσε το Μέγα, τέλος. Αλλά να αυτός που μπορεί να κάνει τα δύσκολα εύκολα, με μια του λέξη. Αλλά πότε θα την πει όμως. Αυτό περιμένουμε όλοι μας, τη λέξη του. Ο πατήρ αγαπείων θα πει το πολυχρόνιο. Αλλά όχι, όρθιος είναι πιο άνετα για εσάς. Πιο καλά, πολύ καλά. Πιο καλά, εντάξει. Σηκωθείτε. Εντολή του Εμιλιανού. Κράτη μου, όλοι μαζευτείτε γύρω του. Άγια Μέγα. Άθος. Όλοι. Και οι μοναχές αν γίνεται. Όλοι. Πιο γρήγορα. Καθηγούμενος και πατέρας.
Καληνύχτα σε όλους.